την κινητή μονάδα μαστογραφίας της περιφέρειας Κρήτης, η οποία βρίσκεται στα Χανιά. Το κεντρικό σύνθημα είναι «Η πρόληψη είναι στάση ζωής». Μέσα από την πρόληψη, χιλιάδες συνάνθρωποι μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναφέρομαι στις μαστογραφίες, έχουν σώσει τη ζωή τους. Και θέλω να πάμε ευθύς αμέσως στην κυρία Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη, εντεταλμένη σύμβουλος στον τομέα υγείας, παιδείας και πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Εσείς τι κάνετε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Είμαστε στα Χανιά, στον υπέροχο χώρο των δικαστηρίων και των κτηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, μπροστά στην κινητή μονάδα του μαστογράφου, που έρχεται για 10 συνεχόμενες μέρες μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα. Η κινητή μονάδα θα παραμείνει και θα υποδέχεται τις γυναίκες από τις 9 μέχρι τις 1 και από τις 4 μέχρι τις 8 καθημερινά, εκτός από το Σαββατοκύριακο. Πάμε να απευθύνουμε γενικά ένα κάλεσμα σε συνανθρώπους μας, προκειμένου να πιστούν, να προσέλθουν στο σημείο για να προχωρήσουν σε μία δωρεάν μαστογραφία. Ακριβώς. Η Περιφέρεια Κρήτης από το 2016 έχει πλέον ένα ψηφιακό μαστογράφο τελευταίας τεχνολογίας και προσπαθεί και καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης. Είτε αυτό γίνεται έξω από τις περιφερειακές ενότητες, είτε καλούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, είτε οποιασδήποτε άλλες ομάδες. Η λογική είναι ότι η πρόληψη είναι στάση ζωής και η πρόληψη σώζει. Ειδικά στον καρκίνο του μαστού, που είναι από τους καρκίνους που πραγματικά μπορούμε να μιλάμε για πλήρη ίαση, είναι αδιανόητο στην εποχή μας να μην κάνει η γυναίκα τη μαστογραφία στα ηλικιακά όρια και με τον τρόπο τον οποίο μας λένε οι επιστήμονες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πλέον το γεγονός ότι οι γυναίκες μπαίνουν σιγά σιγά σε αυτό το ρυθμό, υπάρχουν όμως γυναίκες που είναι ανασφάλιστες και αυτές να ξέρετε ότι προηγούνται κιόλας στις μαστογραφίες που γίνονται από την κινητή μονάδα της περιφέρειας, όπως και οι γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα επίσης έρχονται και έχουν προτεραιότητα. Ο λόγος είναι ότι για να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη μέρα και να προφυλάξουμε τον εαυτό μας, πρέπει να κάνουμε τη μαστογραφία κάθε χρόνο. Το ηλικιακό φάσμα είναι από 40 έως 75, αυτό που αναφέρουν οι επιστήμονες και αυτό που είναι αυτό στο οποίο απευθύνονται. Οι γυναίκες που πρέπει να έρχονται είναι γυναίκες που δεν έχουν κάνει ολική μαστεκτομή, οι γυναίκες που έχουν κάνει μερική μαστεκτομή δεν έχουν περάσει τα 10 χρόνια, να μην έχουν επιθέματα και να μην έχουν κάνει και μέσα στον χρόνο άλλη μαστογραφία. Αυτή είναι η περίπου η όρη, ναι. Μάλιστα. Μέχρι πότε λοιπόν θα βρεθεί, πάμε να τα ξαναπούμε πάλι, η κινητή μονάδα μαστογραφίας εκεί στα Χανιά? Η κινητή μονάδα μας θα είναι 14 έως 24 του Φεβρουαρίου, εκτός Σαββατοκύριακο. Τα ραντεβού μας θα κλείνουμε στο 28, 21, 3, 40, 100, 101 και 102. Οι γυναίκες κλείνουν το ραντεβού τους, έρχονται, κάνουν τη μαστογραφία τους και μετά τα αποτελέσματα έρχονται μετά από ένα διάστημα σε εμάς και από εδώ ειδοποιούνται για να έρθουν να πάρουν τα αποτελέσματα. Να ξέρουν επίσης ότι αν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πιο σύντομα, αν είναι κάτι κακό, έτσι, να μην έχουν την αγωνία ότι αυτό θα καθυστερήσει. Αν είναι κάτι που δημιουργεί μια εγρήγορση στους γιατρούς, τότε ειδοποιείται απευθείας από το Ηράκλειο με το που Μάλιστα. γίνεται η ανάγνωση από τους ακτινολόγους. Η πρόληψη είναι στάση ζωής. Η περιφέρεια αυτό το έχει στηρίξει και έχουμε δει αποτελέσματα από αυτό. Θεωρείται πλέον ο καρκίνος του μαστού ότι είναι ίσως ο καρκίνος που έχει προχωρήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της πρόληψης σε σχέση με τους υπόλοιπους καρκίνους και αυτό έχει φανεί και στα αποτελέσματα τα οποία έχουμε που προλαμβάνεται Σωστά. και ο άνθρωπος πραγματικά Σωστά. έχει μια πλήρη ίαση. Αυτό λοιπόν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ. Το βήμα που μας δίνετε σήμερα. Υποχρέωσή μας. Ευχαριστούμε πάρα θα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι να μιλήσουμε για την ανταπόκριση του κόσμου. Ευχαριστούμε κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Τους χαιρετισμούς μας. Και να βάζουμε την πρόληψη στη ζωή μας. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας.